Ιωσήφ Στάλιν πέθανε, αν και έχω πολλά να πω. Όμως, ας μην βιαστούμε να τους καταδικάσουμε όλους. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, όπως ο Μπέρταν Ράσελ, ο Κολακόφσκι, ο Τσέσλαβ Μίλος, ο Σολτζενίτσιν, είδαν έγκαιρα την αλήθεια, κράτησαν την αξιοπρέπειά τους και πλήρωσαν την αλήθεια τους ακριβά. Και εδώ πρέπει να θέσουμε το ερώτημα του Κολακόφσκι, όπως το κωδικοποιεί ο Χατζηπροδρομίδης. Τι ρόλο παίζει στην πνευματική ζωή και την υπεράσπιση των αξιών η ηθική στάση, η εντιμότητα? Θα κλείσω με το εγκόμιο της αμφιβολίας. Αν κοινό χαρακτηριστικό όλων των ολοκληρωτισμών είναι ο φανατισμός, ο θρίαμβος των κοινών τόπων και ο θάνατος της σκέψης, τότε ίσως το μόνο φάρμακο είναι η αμφιβολία. Δυστυχώς, τίποτα δεν είναι οριστικά κατακτημένο. Και αν υπάρχει σήμερα ένα μήνυμα από το σκοτεινό 20ο αιώνα, τον αιώνα των ουτοπιών, είναι ότι κανένας σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, όπως παπαγαλίζουν με τα copy-paste από τον Ετσάγε οι κατοικούμενοι επανεστάτες και οι μεταμοντέρνοι θαυμαστές του Στάλιν. Αλλά αντίθετα, τα μέσα προσδιορίζουν το σκοπό. Καμιά κοινωνία δεν έγινε καλύτερη με τα Γκουλάκ, τα Άουσβιτς και τα Καλάσνικοφ. Νομίζω ότι οφείλουμε χάρες στο Λεωνίδα Χατζηπροδρομίδη. Έκανε με το βιβλίο αυτό που δεν έκανε η επίσημη κομματική αριστερά. Έβαλε τα δάχτυλα επί των τύπων των ύλων που πονούσαν. Γιατί διέθετε την καθαρή σκέψη, το βιωματικό έρμα και το ηθικό ανάστημα για να απαντήσει στο επώδυνο ερώτημα που βασανίζει τους παλιούς αριστερούς. Τελικά, τι έφτεξε και τόσο υψηλά ιδανικά οδήγησαν στον εφιάλτη της ιστορίας?